Συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Ούτως ή άλλως, θεωρώ ότι στο πλαίσιο μιας εισήγησης δεν εξαντλούνται τα προβλήματα έτσι όπως προαναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι. Το θέμα της τοπικής ιστορίας και του ρόλου που μπορεί να παίξει μια δημοτική βιβλιοθήκη που ανέπτυξε η συνάδελφη Ελένα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν μια ξεχωριστή εισήγηση. Λόγω οικονομίας χρόνου δεν έγινε. Όπως επίσης και ποια είναι η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Η κατάσταση, από ό,τι καταλάβατε, από ό,τι παρουσιάστηκε μέσα από την παρουσίαση της κυρίας Κορκίδη, είδατε ότι αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από τον Καλλικράτη. Κατά συνέπεια, εμείς εδώ στην Ένωση δεν έχουμε παρά να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, όπως σας είπα. Θα σας δοθεί η δυνατότητα ίσως να δείτε αναλυτικά την εισήγηση και τις θέσεις γενικώς της Ένωσης, γιατί αυτό είναι και το θέμα της εισήγησής μου. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η Ένωση παραμένει, είναι δίπλα, κυρίως στην Επιτροπή των Δημοτικών Βιορκών, που είναι μια ομάδα συναδέλφισης εδώ και 20. Εδώ και όλα τα χρόνια τέλος πάντων που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, που αγωνιούμε και παλεύουμε και καταθέτουμε, όπως είπα και το πρωί, ψυχή μέσα σε αυτούς τους χώρους. Αυτοί οι άνθρωποι επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο για το πώς πρέπει οι βιβλιοθήκες να είναι ενταγμένες πλέον στους νέους οργανισμούς των Δήμων. Η Ένωση πλέον θα εστιάσει σε τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα θα αφορά το θεσμικό κομμάτι, το πώς δηλαδή πρέπει οι βιβλιοθήκες να είναι ενταγμένες μέσα στους νέους οργανισμούς της εταιρικής υπηρεσίας των Δήμων και γενικώς θεσμικής φύσης θέματα όπως είναι οι κανονισμοί εταιρικής λειτουργίας και άλλα τέτοια ζητήματα θεσμικά. Το άλλο κομμάτι θα αφορά τις συνεργασίες που ανέπτυξε πάρα πολύ περιληπτικά επίσης η κυρία Τσάβου, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, και αυτό είναι ένα ξεχωριστό paper, ας πούμε, σε ένα συνέδριο, ιδιαίτερα για τις δημοτικές βιβλιοθήκες και δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω και να ευχαριστήσω έφυγε ο κ. Τσουμπόγλου να πω ότι ήδη έχει κατατεθεί μια πρόταση από την Ένωση, η οποία εκτείνεται σε 4 δράσεις. Η πρόταση αυτή έχει επικυρωθεί και αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι σε μια διαδικασία διαβούλευση, αν θέλετε, και με την κοινωνία της πληροφορίας και με τα Υπουργεία, ούτως ώστε να είναι μια πρόταση φιλόδοξη που αφαιρά την ένταξη των δημοτικών βιοθηκών στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ, της χρηματοδότησης δηλαδή, πράγμα που δεν έχει γίνει όλα τα χρόνια που δέχονται δηλαδή στις δημοτικές βιοθήκες. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε να, αυτή τη φορά να έχει μια καλύτερη τύχη η πρόταση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, είναι εδώ τα παιδιά που έχουν συντάξει την πρόταση αυτή, τον Δημήτρη τον Κούη και τον Παντελή τον Βράτη, και που είναι πάντα δίπλα μας στο να μπορούμε να επικαιροποιούμε αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή αφορά ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών πληροφορικής και δικτύωσης στις δημοτικές βιοθήκες, ο πρώτος άξονας. Εδώ έχει να κάνει κυρίως με μια πλατφόρμα το πώς θα παρουσιάζεται μέσα από το διαδίκτυο οι βιοθήκες και άλλες φύσεις θέματα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υποδομές στις βιοθήκες. Η δεύτερη δράση αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την υποστήριξη των δημοτικών βιοθηκών και αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός καταλόγου. Τώρα, αν θα είναι σλέβη οτιδήποτε αυτά, θα το αποφασίσουμε, κυρία Τσάβου, στη πορεία, αρκεί να ξεκινήσουμε. Η τρίτη δράση αφορά ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος των τοπικών κοινωνιών μέσα από τις δημοτικές βιοθήκες και την αξία της τοπικής και πολιτισμικής ιστορίας που διαφυλάττουν και έχουν υπό την εποπτεία τους οι δημοτικές βιοθήκες. Και εδώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Περιστερίου εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι προτεργάτης, με την έννοια ότι θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ και με τα γενικά αρχεία, ότι πού θα εντάσσονται οι βιβλιοθήκες και πού θα είναι ενταγμένες, θα πω και την πρότασή μας παρακάτω. Αλλά ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας πράγματα που πρέπει να τα λύσουμε δηλαδή και με τα αρχεία του κράτους. Δεν θέλουμε να τους καταστήσουμε οι βιβλιοθήκες υπηρεσίες που ενδεχομένως να ανήκουν στα γενικά αρχεία του κράτους. Αλλά θέλουμε να υπάρξει μια συνεργασία. Αυτό εννοούμε συνεργασίες και οικονομίες κλίματος εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης. Και η τέταρτη δράση η οποία αφορά τις δημοτικές βιοθήκες και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι καταθέσαμε μία πρόταση πάλι φιλόδοξη φύλλα αναγνωσίας και προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Και θα πρέπει να σας πω ότι ενώ εκείνη την εποχή το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου συνομιλούσε με το Υπουργείο Παιδείας για το νέο project που τρέχει στα σχολιά,
αγνώριση, παρότι έχουμε και εκπρόσωπο, αν θέλετε, στο Υπουργείο Παιδείας. Λυπάμαι που το λέω από αυτό το βήμα, αλλά θεωρώ ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες με αυτή την παράληψη έχουν χάσει μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις αναγνωσίας και όχι μόνο να είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες. Η πρόταση λοιπόν που επεξεργάστηκε η Επιτροπή της ΕΕΒΕΦ, ακριβώς επειδή έχουμε εντοπίσει, έχουμε βιώσει όλα αυτά τα προβλήματα και την κατάσταση που υπάρχει στις δημοτικές βιβλιοθήκες όλα τα χρόνια, αφορούσε την ανάπτυξη μέσα στους οργανισμούς, νέους οργανισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των δημοτικών βιβλιοθήκων, μίας. Και μάλιστα η φιλοσοφία της πρότασης ήταν να υπάρξει μία, μάλλον προσεγγίσαμε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑ, είναι μια εταιρεία ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της ΚΡΟΝΟΤΑ, προσέγγισε τους Δήμους και τους κατηγοριοποίησε σε μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, προς μεσαίους. Κάναμε και εμείς λοιπόν και μια δική μας κατηγοριοποίηση και τοποθετήσαμε και είπαμε ότι υπάρχουν οι μεγάλοι προς μεσαίοι Δήμοι. Εκεί δώσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει διεύθυνση βιβλιοθηκών και το ονοματίσαμε Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων Μουσείων και Πινακοθηκών, παράληψη εδώ που δεν το αναφέρω, για μεγάλους και μικρούς και μεσαίους Δήμους. Μέσα σε αυτή τη διεύθυνση, επειδή και οι τρεις φορείς αυτοί λειτουργούν κάτω από πρότυπα, να υπάρξει ένα τμήμα τεχνικής επεξεργασίας που θα ακολουθεί τα πρότυπα και θα επεξεργάζεται όλα αυτά. Η δεύτερη πρόταση ήταν τμήμα για μικρότερους μεσαίους προς μικρότερους Δήμους, με τις ίδιες υπηρεσίες πάντα, γραφείο δημοτικών αρχείων, γραφείο βιβλιοθηκών, και γραφείο πολιτισμικών συλλογών, εδώ μιλάμε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Ανάλογα τι τα περιείχε ο κάθε Δήμος, δίνουμε δηλαδή την δυνατότητα στο κάθε Δήμο, αν έχει πινακοθήκη, να το ονοματίσει πινακοθήκη, αν έχει μουσείο κλπ. Παρ' όλα αυτά, η πρότασή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Έχουμε κι εμείς μία ευθύνη σε αυτό, διότι δεν είχαμε συντονίσει τις ενέργειές μας, όπως σας είπα, και με τα γενικά αρχεία του κράτους. Θα συνεχίσουμε ως Ένωση και τις επαφές και με τα Υπουργεία και με τους άλλους φορείς που έχουν σχέση με το θέμα αυτό, όπως είναι τα ΓΑΚ, για να μπορέσουμε να πραγματικά να δώσουμε λύσεις έξω από οποιασδήποτε καθυστερήσεις. Αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία πρέπει να είναι το όραμα. Το όραμα πρέπει να αλλάξουμε το ρόλο μέσα σε των βιβλιοθηκών, να αλλάχθει ο κοινωνικός ρόλος δηλαδή και να δώσουμε έναν άλλο στίγμα στις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα σήμερα που αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση, διότι είναι τα διεξοχήν ιδρύματα μνήμη και οι συλλογές τους που λαμβάνουν τη μνήμη των ανθρώπων, των κοινωνιών, των ιδρυμάτων, των ατόμων και γενικά τη επιστημονική και πολιτική κοινωνία, τα προϊόντα φαντασία, τέχνη και μάθηση. Σας ευχαριστώ πολύ.